I know that I'm doing this for people who really need, so I'm happy to do this. Like just before Wonder Woman said that it was nice our work, and this is feeling like we made something good, so it's really nice. Maybe it doesn't feel like a huge, enormous change, but with these little steps, I think also people look at us and they see that there's a different way to use the food. Well, I feel a lot of improvement with my Greek. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Είναι δώρο για μένα. Να δω ακριβώς πώς είναι η ζωή για αυτούς τους ανθρώπους που είναι εδώ. When it's about children, there is never like any stereotype. All children are the same. All children want to be happy and just play. Δηλαδή το να νιώθεις ότι έχεις μια μικρή κοινότητα κάπου, ότι κάνετε κάτι όλοι μαζί. Sellers are giving away the food that they would otherwise throw away. So we collect it and then we give it to the people who actually need it, so the food doesn't go to waste. We can actually use it. We go in the meeting point, and after we will go in Oikopolis, the center of the organization, to cook with everyone and to give for refugees or homeless people. And when we go to Oikopolis to cook the food and then offer this food to refugees, you're really feeling you're doing something good and for the environment, but also for the human part. People can get inspiration while being here, and then they can continue doing it in their own countries. Also for Greeks to see that there are international people that care about topics like this, maybe it will also help them realize that this is a big issue. Εδώ είμαι βοηθός σε μαθήματα αραπτικής που γίνονται για πρόσφυγες. Έχουμε διαφορετικά groups, έχουμε για τους αρχάριους, για τους προχωρημένους και για αυτούς που είναι σχεδόν επαγγελματίες. Επίσης κάνουμε μαθήματα για ανήλικους που είναι εδώ πρόσφυγες. Δίνεται η ευκαιρία στους πρόσφυγες να μάθουν κάτι καινούριο, που θα τους είναι χρήσιμο είτε στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε και ως ένα χόμπι. Ένα χόμπι που θα τους γεμίζει το χρόνο, ένα χόμπι με το οποίο θα φτιάχνουν πράγματα για τους ίδιους, για φίλους, αλλά ταυτόχρονα ο χώρος αυτός είναι ένας χώρος συνάντησης και επικοινωνίας. Αυτό που κάνουμε βασικά είναι να καλύπτουμε κάποιες βασικές ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, δηλαδή βάζουν τα πλυντήριά τους, κάνουν το μπάνιο τους και έρχονται να πάρουν φρέσκα καθαρά ρούχα. Νομίζω το πιο σημαντικό που έχω κερδίσει είναι ότι πλέον αυτοί οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αποκτούν πρόσωπο για μένα. Δηλαδή, τους βλέπω στο δρόμο και δεν είναι απλά το προσφυγικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα. Είναι πραγματικοί άνθρωποι και πλέον έχουν πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να συναναστρέφομαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε τους εργαζομένους, είτε τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εδώ, είτε είναι ασθενείς, είτε έρχονται για εργασιοθεραπεία, είτε για το πρόγραμμα του Αργό, είτε είναι πρώην χρήστες. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο, ενδιαφέρον, συγκινητικό να ακούσω όλες αυτές τις ιστορίες των ανθρώπων και να παίρνεις κουράγιο και θάρρος και δύναμη για σένα. Surprisingly conscious about everything, and I don't know, I find people here very mature in the way they deal with their with whatever brings them here. I'm helping the Argo team with the recycling activities. So we are putting old stuff away, separating everything, and then it's taken to the recycling center. Lucky!
Όντως, yeah. Νομίζω το πιο σημαντικό σε αυτή την εμπειρία είναι ότι έρχομαι σε επαφή με την κοινότητα των Ρωμά, η οποία έτσι είναι πάρα πολύ ταμπού για την ελληνική κοινωνία. Και με έχει βοηθήσει αυτή η εμπειρία να επικοδομήσει τελείως, ας πούμε, τα στερεότυπα που έχω για αυτούς. Να έρθω κοντά τους, που σε καμία περίπτωση δεν θα είχα την ευκαιρία να το κάνω, ας πούμε, στην καθημερινή μου ζωή. Νομίζω η βασική αλλαγή που μπορούμε να... που ίσως ενδεχομένως φέραμε σε αυτά τα παιδιά έτσι, σε αυτή την κοινότητα, είναι το γεγονός ότι τους φέραμε σε επαφή με κάτι τελείως διαφορετικό από την κουλτούρα τους. Όταν, ας πούμε, συναναστράφηκα κάποιες φορές με τα παιδιά που είναι εδώ και είναι από άλλες χώρες, μπόρεσα να δω μια πλευρά της πόλης που δεν την είχα ξαναδεί και πιστεύω δεν θα μπορούσα να τη δω αλλιώς. Δηλαδή, σαν να μπόρεσα να δω λίγο μέσα από τα μάτια τους και πώς βλέπουν αυτοί τη Θεσσαλονίκη. Ξυπνάω με όρεξη, θέλω να έρχομαι κάθε μέρα. Δηλαδή, στεναχωριέμαι που είμαστε ήδη στη μέση. Και ναι, το απολαμβάνω πάρα πολύ.